είναι Γιάν Ουού, ή αλλιώς, όπως είναι πλέον ευρέως γνωστή σε Κύπρο και Ελλάδα, η γλυκιά Ελπίδα. Γιουχο, αγαπητοί φίλοι, είμαι η Ελπίδα. Τώρα είμαι μπροστά από μια αλλαγιά χώρα, κοντά στην κοινότητά μου. Η Ελπίδα έχει γίνει viral, αφού τραγουδά ελληνικές επιτυχίες και μαθαίνει μέσα από τα vlog της στο κανάλι της στο YouTube ελληνικά στους Κινέζους. Θα περιμένω, θα σε περιμένω. Χρόνια θα κάνω, θες την υπομονή. Η 28χρονη YouTuber εξήγησε στην εκπομπή με Αγάπη Χριστιανά το πώς ξεκίνησαν όλα. Όταν ήμουν ακόμα στο Λύκειο, διάβασα για την ελληνική μυθολογία και έτσι δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον μου και αγάπη μου για την ελληνική, πώς να πω, ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό και βεβαίως την γλώσσα. Και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω ελληνικά το Πανεπιστήμιο. Η γλυκιά Ελπίδα, με περισσότερους από 25.000 ελληνόφωνους ακόλουθους, θέλει μετά την Ελλάδα να επισκεφτεί και τη χώρα μας, την Κύπρο. Έχω πάει στην Ελλάδα μια φορά για 2 εξάμηνα στο νησί Κέρκυρα. Α, ωραία πέρασε στην Κέρκυρα, νομίζω. Πολύ όμορφα. Η Ελπίδα ερωτεύτηκε τον πολιτισμό μας και τη γλώσσα, αλλά δεν βρήκε ακόμα τον ελληνικό έρωτα. Ελπίδα, 6 μήνες στην Κέρκυρα, δεν ερωτεύτηκες εκεί? Α, όχι, όχι, είμαι πολύ καημένη. Στόχος της είναι να διαδώσει την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της γης και να κάνει τον κόσμο πιο γλυκό. Στην Κίνα δεν έχω πολλές ευκαιρίες να μιλήσω με τους Έλληνες, με τους τόπιους. Να είναι ένα μεγάλο κλίμα. Ναι, βγαίνεις έξω λοιπόν. Θα κάνω προσπάθεια. Πάντως, η ίδια παρακολουθεί καθημερινά δελτία ειδήσεων και μας στέλνει και ένα μήνυμα από τη μακρινή Σανγκάη. Εγώ σχεδόν κάθε μέρα παρακολουθώ τα νέα της ειδήσεις στα ελληνικά. Γεια σας από την Κίνα! Ευχαριστώ πολύ για την στήριξη κεντρικό δελτίο Αλφα Κύπρου. Γεια σου Δημήτρα και γεια σε όλους τηλεθεατές!